αυτή του Γιώργου Σταυρή, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 10.30. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Σταυρή από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να καταφτάσει εδώ στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμοχώστου στην Λάρνακα. Μέχρι τώρα, Χρήστο, έχουν υποβληθεί 4 υποψηφιότητες. Αυτή του γιατρού του Σίμου Ιωάννου στις 9.30, ο οποίος υποστηρίζεται από Ακέλ και Δίκο, προτείνεται από Κίκη Καζαμία και υποστηρίζεται από Σταύρη Καλοψιδιώτου. Στις 10 είχε υποβληθεί η υποψηφιότητα του ανεξάρτητου υποψηφίου Δημάρχου Αμοχώστου του Ανδρέα Λόρδου, ο οποίος προτείνεται από τον Χάρη Ψάλτη και υποστηρίζεται από τον Αβραάμ Αβραάμ. Στις 11 υποβλήθηκε η υποψηφιότητα του βουλευτή του ΕΛΑΜ Λίνου Παπαγιάννη, ο οποίος είναι και ο μόνος κομματικός υποψήφιος για την Δημαρχία της Αμοχώστου. Προτείνεται από τον πρώτο αντιπρόεδρο του ΕΛΑΜ Μάριο Βασιλείου και υποστηρίζεται από τον Πόλη Ευαγγελίδη. Και στις 11.45 υποβλήθηκε η υποψηφιότητα από τον Δημοτικό Σύμβουλο Αμοχώστου Νίκο Κάρουλα, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Δυσή, προτείνεται από την Θεοδόρα Παπαδοπούλου και υποστηρίζεται από τον γιατρό Περικλή Αλέξανδρο Χατσικακού. Και όπως είπαμε, αναμένεται και η 5η υποψηφιότητα αυτή του Γιώργου Σταυρή. Να δώσουμε και κάποια στοιχεία, Χρήστο. Όπως μας ανέφερε και ο έπαρχος Αμοχώστου Γιώργος Χρυσαφίνης, στις 25 Αυγούστου, που είναι προγραμματισμένες οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δημάρχου Αμοχώστου, μετά και την αδόκητη απώλεια του Δημάρχου Αλέξη Γαλανού, θα λειτουργήσουν 44 εκλογικά κέντρα πανκύπρια, συγκεκριμένα 4 στην Ελεύθερη Αμόχωστο με 3.437 εκλογείς, 7 στην Λευκοσία με 4.529 εκλογείς, 13 στην Λάρνακα με 9.967 εκλογείς, 1 στην Πάφο με 1.184 εκλογείς και τα περισσότερα εκλογικά κέντρα είναι αυτά της Λεμεσού, 19 συγκεκριμένα, με 12.472 εκλογείς, σύνολο 31.589 αμοχωστιανοί εκλογείς. Αναμένεται στις 25 Αυγούστου να αναδείξουν τον νέο δήμαρχο της Αμοχώστου και αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, να έχουμε και την 5η υποψηφιότητα, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του νέου δημάρχου της Αμοχώστου. Χρήστο. Μάλιστα, Μαρίνος, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως έγιναν και δηλώσεις, τοποθετήσεις από τους υποψήφιους δημάρχους, τις οποίες θα παρουσιάσουμε βεβαίως απόψε στις Τομές στα Γεγονότα. Επιστροφή στο στούντιο, συζήτηση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε.